Απλά αυτοί χρησιμοποίησαν, φαίνεται, το μαραφέτη αυτό και όπου χτύπησε και πήραν τα χρυσταφικά όλα. Πήρανε χρυσταφικά όλα και 1000 ευρώ μετρητά. Μόνο χρήματα και χρυσταφικά. Θύματα θρασίτα των ποντικών πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο οι κάτοικοι στον οικισμό του κάμπου και του χωριού του Αγίου Σύλλα, όπου τα τελευταία χρόνια οι απανωτές διαρρήξεις προκαλούν φόβο, οργή και αγανάκτηση. Ανά 15 μέρες χτυπούσαν, έχουν χτυπήσει πάνω από 15-20 σπίτια. Στον οικισμό κάμπους Αγίου Σύλλα τα έχουν διαρρήξει όλα τα σπίτια και 2 και 3 φορές. Και με πήρανε 3 βαρέλια 200 λάδι. Να αποθήκησαν μου σπάσανε. 2 αλυσιδοπρίων που καθαρίζαμε τις ελιές, 3 βέρζες ραβδιστικές καινούριες. Επήγανε και πήραν από το νεκροταφείο ένα ντουλαπάκι αλμινένιο που είχα κάνει εγώ για να βάνω τα καντήλια. 2 ποτιστικά και ένα ραβδιστικό. Έχουν σκαπέτια των μηχανών, λάστιχα, ό,τι βρούνε τα αρπάνε. Πήρανε όλα τα ξαφικά, μια χαρά κατός, μια πέτρα μεγάλη τόση είναι σπάσια, τον τζαμ μπήκανε μέσα, δεν του αφήκανε λαμπόγιαλο. Στο γειτόνα τώρα το σπίτι, προχθές, και είχαν ρίξει όλο το σπίτι κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα, 4 μέρες έκανε το παιδί του να συνέλθει. Οι διαρρήκτες σαρώνουν τα σπίτια ακόμα και μέρα μεσημέρι, χρησιμοποιώντας ειδικά σκάνερ εντοπισμού χαρτονομισμάτων ή χρυσαφικών και πολύτιμων αντικειμένων. Βλέπω ντουλάπες τα πάντα ανοιχτά, αλλά δεν είχαν πειράξει τίποτα. Ήταν διπλωμένα, ήταν νοικοκύριδες οι άνθρωποι. Και από πληροφορίες της αστυνομίας, μου λένε αυτοί λειτουργούν με ανιχνευτές μετάλλων. Είναι μπλεγμένοι και ενοχυροδανιστές στη μέση, πιθανόν. Και τους δίνουν και αυτά τους ανιχνευτές. Στο σιρτάρι μόνο που βρήκανε τα χρυσταφικά, γιατί με κλέψαν χρυσταφικά, ήταν ανακατωμένα, μόνο εκεί. Εκτιμάται δε ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναλάβει το ρόλο των συνεργών τσιλιαδόρων, συγκεντρώνοντας στοιχεία και για το οικονομικό προφίλ των θυμάτων. Έχουν κάποιους που κάνουν τα τσιράκια και κρύβονται κάποιοι και παρακολουθούν τα σπίτια. 99,9% είναι και κάποιος ντόπιος. Έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι. Όλοι μας φοβόμαστε τώρα για χρόνια πότε θα έρθει η σειρά μας. Πάντα με το φόβο είμαστε. Ότι θα γυρίσουμε και θα το βρούμε ανοιγμένο, κάτι θα μας λυπεί. Πότε φοβούμε. Εγώ είναι και ανε φοβούμε. Ίσως να είναι 1, 2, ίσως να είναι και πολλοί. Μπορεί να είναι και σπήρα. Να βλέπουν και να χτυπάνε. Ομάδα κατοίκων είχε μάλιστα στο παρελθόν οργανώσει ακόμα και περιπολίες στην περιοχή, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα. Πώς το πιάσατε το κλέφτη? Εδώ, με το αυτοκίνητό του. Την ώρα που του πήγαν του ξεφουσκώσω τα λάστιχα, τρέχει τα κατάκα, με σπρώχνει, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και παραλίγο να πατήσει και 2 άτομα άλλα που είμαστε εκεί. Παίρνουμε τηλέφωνο, αυτό το αυτοκίνητο είναι. Ποιος είναι? Λέει, από το γάζι είναι κάποιος με έναν Αλβανό. Τη Δευτέρα, λέει, τον πιάσαμε, την Τετάρτη τον αφήσαμε, την Τετάρτη το βράδυ ήρθε και ξανάκλεψε. Ζητώντας επιτακτικά αστυνομική παρουσία στην περιοχή, δηλώνουν αποφασισμένοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους για να προστατέψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Παλιά που είχαμε στο προφήτη Λία εδώ το σταθμό και αυτό, δεν γινόταν τόσο να. Τώρα διαλύσαν όλα. Τα σταθμοί υπάρχουν στα χωριά που υπήρχαν, ούτε τίποτα. Καλό είναι να έχουμε εντατικό έλεγχο, περιπολίες. Καλό είναι. Να μας φέρει εδώ πέρα αστυνομία και να κάνει περιπολίες. Δεν κοιμόμαστε ίσια. Να το πείτε και να το ξαναπείτε στην αστυνομία, στις αρχές, διότι υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, να μπούμε φυλακή. Εδώ, πάει να το σπάσουν, από ό,τι βρουν να πάρουν. Τι μέτρα τώρα μπορούμε να λάβουμε εμείς, να καθούμαστε σκοπή να βλέπουμε το σπίτι? Όχι. Κατάλαβες. Παλιά κοιμόμαστε με εκτένες στις πόρτες, τώρα κλειδώνεις και φοβάσαι. Πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, εγώ είμαι διατεθειμένος να τον πάρω. Τίποτα δεν μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα. Μόνο αν πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και ποιος μπει μέσα.